Καλημέρα σας. Έχουμε την τιμή κοντά μας να έχουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, τον Νικηφόρο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει έρθει με κλιμάκιο από την Ομοσπονδία για ενημέρωση του κλάδου για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν και του δίνω το λόγο για συντομία. Στα πλαίσια περιοριών των μελών του ΔΣ σε όλες τις περιοχές της χώρας, βρέθηκα εγώ μαζί με τον ειδικό γραμματέα τον κύριο Παπαδαντονάκη στα σχολεία χθες της Αρκαδίας και σήμερα της Μεσσηνίας για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους τους για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει αλλά και το πλαίσιο των κινητοποιήσεων και γενικών συνελεύσεων που έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα που είναι αυτή τη στιγμή είναι οι αλλαγές στο νεολύκειο και το σύστημα πρόσβασης. Έχουμε τοποθετηθεί αρνητικά απέναντι στην συγκεκριμένη πρόταση του Υπουργείου. Είναι η πρώτη φορά ύστερα από πάρα πολλά χρόνια που υπήρξε ομόφωνη απόφαση όλου του ΔΣ απόρριψης του σχεδίου του κ. Γαβρόγλου. Το σχέδιο το συγκεκριμένο δεν είναι κάτι καινούριο, είναι ξαναζεσταμένη τροφή που και επαναλαμβάνεται χρόνια τώρα. Ο ίδιος ο κ. Γαβρόγλου από τον Μάιο του 2016 έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα 8 διαφορετικά σχέδια. Έχουν όλα απορριφθεί είτε από την εκπαιδευτική κοινότητα, την Ομοσπονδία, αλλά και τους μαθητές και τους γονείς. Το τελευταίο σχέδιο ανατρέπει το ρόλο και την αποστολή του Λυκείου, μειώνει πάρα πολύ τα γενικά μαθήματα και τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου, του Λυκείου. Δημιουργεί ένα προπαρασκευαστικό έτος και ουσιαστικά καταργεί και φροντιστηριοποιεί την τρίτη Λυκείου. Δημιουργείται ένα ζήτημα με την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου, γιατί θα δίνονται οι εξετάσεις είτε σε επίπεδο περιφέρειας, είτε σε επίπεδο Δήμου, Νομού ή ομάδα σχολείων, δεν έχει διευκρινιστεί. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία των συγκεκριμένων θεμάτων που θα δίνονται από τη μία ομάδα σχολείων σε σχέση με κάποια άλλη, σχετικά με τον βαθμό δυσκολίας και την διακύμανση των θεμάτων. Και ένα τελευταίο πρόβλημα είναι αυτό με το απολυτήριο που θα αποκτούν οι μαθητές μας του ΓΕΛ, που θα είναι πλέον του Γενικού Λυκείου, που θα ονομάζεται Εθνικό Απολυτήριο, αλλά τα παιδιά των ΕΠΑΛ θα αποκτούν ένα άλλο απολυτήριο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα διάκρισης. Θεωρούμε ότι υποβαθμίζεται με τη συγκεκριμένη πρόταση το απολυτήριο των επαγγελματικών λυκείων. Και είναι μια ουσιαστική διαφωνία, διότι είχαμε κατακτήσει τα τελευταία χρόνια να είναι ισόβαθμα τα δύο απολυτήρια και θεωρούμε ότι ξαναγυρνάμε πίσω στην υποβάθμιση και στις προοπτικές που δίνονται από τους μαθητές μας των επαγγελματικών λυκείων.